Παραλιακή ζώνη Καλαμαριάς εκπέμπει σως. Όχι στην ιδιωτικοποίηση της Μαρίνας. Άμεση επαναλειτουργία του πρώην Γενικού Νοσοκομείου Παναγία. Τα σωματεία και οι φορείς της Καλαμαριάς σημαίνουμε συναγερμό στους κατοίκους με αφορμή την έναρξη του διαγωνισμού του ΤΑΙΠΕΔ για την ιδιωτικοποίηση της Μαρίνας Αρετσού, την υγειονομικά επικίνδυνη κατάσταση που διαμορφώνεται σε μια περιοχή που παραμένει κλειστό το πρώην νοσοκομείο Παναγία. Όχι στην ιδιωτικοποίηση της Μαρίνας, ναι στην ανάβλαση της περιοχής. Είμαστε και σήμερα εδώ, σε συνέχεια των κινητοποιήσεων που έχουν πάρει απόφαση από κοινού σωματεία και φορείς. Μέχρι σήμερα έχουν συνυπογράψει 17 και κάθε μέρα προστίθενται και περισσότεροι. Είμαστε εδώ γιατί δεν μπορούμε να είμαστε αλλού. Σε αυτό το έγκλημα που προσπαθούν να πραγματοποιήσουν στη Μαρίνα της Καλαμαριάς και όχι μόνο, είμαστε ενάντια, το δηλώνουμε σε κάθε κατεύθυνση. Οφείλουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο της Καλαμαριάς που ίσως να μην γνωρίζει το μέγεθος του εγκλήματος. Θεωρούμε ότι δεν πρέπει να σταματήσουμε εδώ. Η συνέχεια θα είναι αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμαριάς που θα κάνουμε παρέμβαση ως φορείς και σωματεία με το συγκεκριμένο πλαίσιό μας. Θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει άρση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ανάκληση της απόφασης του ΤΑΙΠΕΔ για να μείνει στα χέρια του καλαμαριώτικου λαού αυτό το στολίδι και όχι μόνο για τον καλαμαριώτικο κόσμο αλλά και για όλη την Θεσσαλονίκη. Αρνούμαστε να δοθεί στον ιδιωτικό τομέα, να γίνουν κατοικίες και να μην υπάρχει πρόσβαση του κόσμου εδώ. Είναι λαϊκή περιουσία και έτσι πρέπει να μείνει. Και να αξιοποιηθεί, φαντάζομαι, θέλετε, γιατί βλέπουμε μια ερυπωμένη περιοχή. Ακριβώς, αυτό το χάλι δεν μπορεί να παραμείνει, αλλά δεν γίνεται όμως και η αξιοποίηση μόνο μέσω ιδιωτών. Πρέπει να πάρθουν τέτοια μέτρα, ώστε και να αξιοποιηθεί προς όφελός μας και να μην πέσει στα χέρια των ιδιωτών. Μαζί και το νοσοκομείο Παναγία. Βεβαίως, συμπεριλαμβάνεται και αυτό. Το είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα και δεν ήταν τυχαίο. Εμείς το είχαμε αναφέρει από τον προηγούμενο Μάιο ότι θα συμπαρασύρει και το Παναγία. Μας επιβεβαίωσε ο Δήμαρχος λέγοντας σε μια συνέντευξή του ότι λείπει από την Καλαμαριά ένα πεντάστερο ξενοδοχείο. Αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση και δεδομένης της κατάστασης της πανδημίας εδώ, αλλά αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αλλά όχι μόνο. Λείπει από την Καλαμαριά το νοσοκομείο και όχι μόνο το νοσοκομείο και τα κέντρα υγείας που τα έχουν απαξιώσει χρόνια τώρα, όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα. Αυτό που πάει να γίνει εδώ είναι καταρχήν να ιδιωτικοποιηθεί η Μαρίνα, ο χερσαίος χώρος της Μαρίνας, και να έχουμε 14.900 τετραγωνικά μέτρα έως 18.000 τετραγωνικά μέτρα κατασκευές ξενοδοχείο, το οποίο θα είναι 8,5 συν 1,5 μέτρο η σκεπή, 10 μέτρα. Και αυτό θα έχει σαν συνέπεια από την πλαστήρα να μην βλέπεις καν τη θάλασσα. Θα χτιστούν κατοικίες πολυτελείας, οι οποίες θα ενοικιάζονται από τον επενδυτή και μάλιστα θα είναι και κάποιες μόνιμες, σε τετραγωνικά μέτρα, 3.800 τετραγωνικά μέτρα. Αυτό βέβαια θα έχει σαν συνέπεια την περιορισμένη πρόσβαση των πολιτών, γιατί ακούγονται το ότι θα έχουμε, λέει, ελεύθερη πρόσβαση. Πώς θα έχουμε πρόσβαση ελεύθερη από την ώρα που θα έχουμε ιδιωτικές κατοικίες και ξενοδοχείο. Άρα αυτό που θα γίνει είναι να περιορίσουν σε ένα χώρο, τον οποίο σε κανονικές συνθήκες, σε αυτό το χώρο που βλέπετε, σε κανονικές συνθήκες, τον επισκέπτονται εκατοντάδες άνθρωποι. Το πρωί δηλαδή μπορεί να δει συλλόγους, να αθλούνται νέοι, να βλέπεις το απόγευμα οικογένειες που έρχονται ακόμα και έξω από την Καλαμαριά. Θα δεις ανθρώπους δηλαδή από τη Τούμπα, από τη Χαριλάου. Γιατί και γενικότερα η Θεσσαλονίκη είναι από τις περιοχές που έχουν το λιγότερο πράσινο ανακάτοικο. Δηλαδή είναι 1,6 τετραγωνικά μέτρα ανακάτοικο. Από το λιγότερο δηλαδή, από τα λιγότερα ποσοστά στην Ευρώπη. Άρα αυτό που πρέπει να γίνει το εξής. Εμείς δεν λέμε να μην γίνει τίποτα. Εμείς θέλουμε μια πράσινη ανάπλαση. Δηλαδή
να υπάρξει μαζί με το παραλιακό μέτωπο, αφού ξυλωθούν οι μπάρες, τα συρματοπλέγματα, αφού φύγουν όλοι αυτοί οι λεγόμενοι επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν καταπατήσει εδώ και δεκαετίες τον Αιγιαλό και την παραλία. Δηλαδή, αν κάνεις μια βόλτα από το... από τη Μίκρα έως και εδώ, θα διαπιστώσεις ότι έχουν πάνω στην παραλία στηθεί εδώ και δεκαετίες ταβέρνες, αναψυκτήρια, καφετέριες, οι οποίες είναι τελείως παράνομες και οι οποίες βέβαια εμποδίζουν σε ένα σχέδιο πράσινης ανάπλασης. Δηλαδή, αυτό που θα έπρεπε να γίνει είναι να ξυλωθούν όλα αυτά και να υπάρξει ένα σχέδιο πράσινης ανάπλασης και για τη μαρίνα της Καλαμαριάς, το χώρο αυτό, και για το παραλιακό μέτωπο. Αυτό θα έδινε ζωή στον κόσμο. Θα έδινε δηλαδή τη δυνατότητα να ανεβεί λίγο η ποιότητα ζωής, να έχει πρόσβαση ο κόσμος σε έναν ελεύθερο χώρο. Γιατί ασφιχτιά. Αν δεις δηλαδή μέχρι την Πλαστήρα, είναι μια πόλη πυκνοδομημένη. Χρειάζονται ελεύθεροι χώροι. Βλέπετε τι γίνεται εδώ. Βλέπετε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει τα σχέδιά τους και έχουν κλείσει και τη μαρίνα. Εδώ και ένα ολόκληρο τρίμηνο έχουν κλείσει με πρόσχημα την πανδημία. Έχουν κλείσει τη μαρίνα. Αυτό είναι τον τεράστιο ελεύθερο χώρο. Και ο κόσμος στριμώχνεται. Αν δεις επάνω στην Πλαστήρα, είναι ο ένας πάνω στον άλλον. Στηρίζουμε τη δράση των φορέων εδώ της Καλαμαριάς, στηρίζουμε το πλαίσιο τόσο για την μη ιδιωτικοποίηση της μαρίνας, όσο και για την επαναλειτουργία του νοσοκομείου Παναγία. Πιστεύουμε πως η περιοχή μπορεί να υπάρξει πραγματική ανάπλαση και πραγματική ανάπτυξη προς το συμφέρον του λαού της περιοχής της Καλαμαριάς και της ευρύτερης περιοχής. Και ως Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, πιστεύουμε και ξέρουμε από πρώτο χέρι ότι υπάρχει τόσο το επιστημονικό δυναμικό όσο και οι δυνατότητες ώστε να διαμορφωθεί η περιοχή προς το συμφέρον όλου του λαού της Καλαμαριάς και της ευρύτερης περιοχής.